Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Mad for Fashion by Vivi, την πιο μοδάτη εκπομπή του Mad TV. Είμαι η Σέμπλε και εδώ παρέα θα μιλήσουμε για hot fashion trends, για beauty tips, για celebrity outfits και στο τέλος θα υποδεκτούμε έναν καλεσμένο. Πάμε λοιπόν με την πρώτη μας ενότητα που είναι τα hot fashion trends. Αυτήν εδώ την ενότητα σχολιάζουμε παρέα τις καυτές τάσεις τη σεζόν. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τσάντες με αλυσίδες παντού. Οι chain handles, έτσι λέγονται λοιπόν. Τσάντες με αλυσίδες. Είναι πάρα πολύ τάση φέτος και θα απασχολήσουν πάρα πολύ τις πασαρέλες τους επόμενους μήνες. Έτσι δίνει ένα πιο glam rock look. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν με τρελαίνει για κάποιο λόγο. Γι' αυτό και στην εταιρεία μου δεν θα βρείτε κάποια τσάντα με αλυσίδα. Παρ' όλα αυτά, σας έχω φέρει ένα βραδινό τσαντάκι σήμερα μαζί και είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι από την καινούρια μου κολεξιόν και δεν έχει ανέβει ακόμη στο e-shop. Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μου μέσω του Instagram byjbois ή μέσω της ιστοσελίδας byjbois.com. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι είναι και το θηρέος της εταιρείας. Είναι ένα μικρό χαρτωμένο τσαντάκι το οποίο βασικά εμένα το πρόβλημα μου πάντα ήταν ότι έβγαινα για χορό. Και ότι ή έπρεπε να αφήνω κάπου τη τσάντα μου ή έπρεπε να τη συγκρατώ, αλλά ήταν μεγάλη και βαριά. Οπότε αυτό το τσαντάκι είναι τέλειο, γιατί το βάζεις κάτω από τον ώμο, μπορείς να χορέψεις όλο το βράδυ και να μην σε ενοχλεί και να έχεις και τα απολύτως απαραίτητα μαζί σου. Πριν πάμε σε break, θέλω να σας ανακοινώσω πως επιτέλους ξέρουμε ποιοι θα είναι στο Madwalk, ποιοι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στο catwalk του Madwalk 2023 by 3 cents, το οποίο θα διαδραματιστεί, συγγνώμη, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στο κλειστό γήπεδο Taekwondo. Ποιοι θα είναι λοιπόν, Απόν, FY, Josephine, Kimi, Andrew Λάμπρου, Λίλα, Μαχσό, Κόνι Μεταξά, Ήβη Αδάμου, Δέσποινα Βανδύ, Πέτρος Ιακουβίδης, Καθηρίνα Λιόλιου, Θεοδωρής Μαραντίνης, Κατερίνα Παπουτσάκη, Σάκης Ρουβάς, Στάμπτα και Ελένη Φουρέιρα. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί σε ρόλο έκπληξη θα εμφανιστεί και ο Ιταλός ηθοποιός Μικέλε Μωρόνε, μην το χάσετε κορίτσια, και για να μην το χάσετε, προφανώς, μπείτε γρήγορα στο marwalk.gr, κλείστε τα εισιτήριά σας για να μπορείτε να έρθετε να μας βρείτε και να απολαύσετε αυτή τη βραδιά. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Mad for Fashion by Vivid. Είμαι η Σέμπλε και έχω κάτι να σας αναφέρω. Το ξέρετε βασικά, το Madwalk 2023 by 3 cents έρχεται τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στο κλειστό γήπεδο του Taekwondo στο Φάληρο και φέτος για πρώτη φορά ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και θα ταξιδέψει λοιπόν στην Πάτρα στις 10 Νοεμβρίου στο Destino Mall, όπου θα μπορέσεις να χορέψεις έτσι με πολύ hot DJ set από τον Grandbois και όχι μόνο, μπορείς να φωτογραφηθείς μπροστά στο publicity banner, να αναρτήσεις την φωτογραφία στο Instagram κάνοντας tag MadTV και 3 cents official και έτσι να μπεις στην κλήρωση για να προπατήσεις καταρχήν στο Madwalk και να γίνεις το πρόσωπο του του Madwalk 2023 by 3 cents. Εκεί θα έχεις επίσης την τύχη να γνωρίσεις από κοντά το αγαπημένο fashion, την αγαπημένη fashion influencer Αμιγιάμι. Θα σε περιμένουμε. Πάμε λοιπόν για Get the Look και σήμερα πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τα look της Hailey Bieber και το πώς, άμα θέλεις και εσύ να είσαι τόσο στυλάτη όσο και εκείνη, μπορείς να αντιγράψεις 3 casual looks
με τα ρούχα που ήδη έχεις στην ντουλάπα σου. Πάμε να και ξεκινήσουμε λοιπόν με wide leg παντελόνι και t-shirt. Είναι ένα πάρα πολύ basic, πάρα πολύ άνετο και πάρα πολύ απλό έτσι, συνδυασμός. Μπορείτε να πάτε παντού με αυτά, για καφέ, για ψώνια. Πολύ άνετο και παράλληλα πάρα πολύ στιλάτο. Πώς θα το κάνετε αυτό? Ένα παντελόνι έτσι, wide leg δηλαδή, που είναι βαζέ προς τα κάτω, όχι σωλήνα κολλητό, και ένα λευκό t-shirt. Μπορείτε επίσης για να το αναβαθμίσετε και τώρα δηλαδή που θα αρχίσει να κάνει και περισσότερο κρύο, να το συνδυάσετε με ένα κοντό leather jacket ή και με ένα πιο μακρύ σακάκι, άμα θέλετε να το κάνετε πιο σοφιστικέ, και έτσι να είστε και άνετα και κομψές και κομψή. Επόμενο look είναι το total black look with a twist. Όπως έχουμε δει, η Halle Bieber λατρεύει πάρα πολύ τα total black outfit. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές ή θα βάλει μια μικρή πινελιά χρώματος σε κάποιο αξεσουάρ. Τώρα βλέπουμε ότι έχει βάλει τις λευκές κάλτσες, οι οποίες και αυτό έχει επανέλθει πάρα πολύ σαν trend στην μόδα, και το έχει συνδυάσει με ένα total black outfit, ένα μικρό τσαντάκι. Γενικά, σαν στυλ είναι κοπέλα που είναι, δίνεται αρκετά casual όταν δεν έχει να πάει σε events, και αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα. Total black προφανώς, απόλυτο. Και τρίτο look είναι μακρύ παλτό και μίνι φούστα. Κυρίες μου, για εμάς που είμαστε έτσι μικρότερου αναστήματος, αυτή να ξέρετε ότι είναι πάρα μια πολύ καλή ιδέα για να δείχνετε τα πόδια σας πολύ πιο μακριά. Επίσης, το μακρύ παλτό για εμάς τις γυναίκες κιόλας, όταν βγαίνεις έξω και δεν αισθάνεσαι πάρα πολύ άνετα μερικές φορές από οτιδήποτε, και θες να πας σε ένα πάρτι, το μακρύ παλτό ουσιαστικά σου επιτρέπει και να καλύψεις ό,τι θες. Μπορείς να το συνδυάσεις ή με flat ή με ψιλοτάκουνα, αναλόγως την περίσταση. Πάντως είναι πολύ σικάτο, έτσι, trend. Πριν φύγουμε σε διάλειμμα, θα σας μιλήσω για την Vivid, η οποία είναι ένα smart και responsible brand με πράσινο κοινωνικό μήνυμα, καθώς οι συσκευασίες τους είναι 100% ανακυκλώσιμες. Είναι brand το οποίο ανήκει στην κατηγορία αξεσουάρ τεχνολογίας, που έχει δημιουργηθεί, δημιουργήσει ο όμιλος GlobalSat. Με ανανεωμένο λογότυπο και φιλικό προς το περιβάλλον συσκευασία, φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία, η Vivid σου προσφέρει ένα σωρό επιλογές από άποψη χρωμάτων, σχεδίων για όλες τις συσκευές μας. Και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σε συνεργασία με την We4All, κάνουν αναδάσεις ουσιαστικά αυτά, και κάνει και ένα καταπληκτικό giveaway, καθώς σε συνεργασία με την MAD, έτσι υπάρχουν με το MAD, μπορείς να πάρεις το διαγωνισμό και να προσπαθήσεις να κερδίσεις θήκες της αριτσιάς σου και ένα Samsung, και ένα κινητό Samsung A54. Μπορείς να δεις κάτω δεξιά τους όρους συμμετοχής. Τρέξε λοιπόν, πάρε μέρος και μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός. Πάμε σε break και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε λοιπόν. Mad for Fashion by Vivid. Η Vivid είναι το smart και responsible brand το οποίο ανήκει στην κατηγορία accessoire τεχνολογίας που έχει δημιουργήσει ο όμιλος GlobalSat. Προσφέρει πολύ μεγάλη γκάμα θηκών προστασίας των accessoire μας, σε πολλά χρώματα, σχέδια για όλα τα μοντέλα. Είναι fashion, προφανώς πάντα πρέπει να κάνεις match τα gadgets σου με το outfit. Και πάνω απ' όλα έχει ένα πράσινο κοινωνικό μήνυμα, καθώς
και αφενός οι συσκευασίες τους είναι από 100% ανακυκλώσιμο υλικό, αλλά και η Vivid σε συνεργασία με την ΜΚΟ We For All συμβάλλουν στην εμφύτευση νέων δέντρων στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνετε, διαλέξτε κι εσείς τις πολύχρωμες θήκες σας για να κρατείτε αφενός τα προϊόντα σας ασφαλή και να είσαστε και μοντάτες. Σήμερα έχω επιλέξει αυτή την θήκη, η οποία έχει και αυτό το λουλουράκι. Είναι πάρα πολύ βολική, χρηστική και rose girly. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο, του οποίος λέει πως η μόδα είναι η ζωή του. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς creative director και celebrity stylist. Έχει κάνει editorials, fashion films, καμπάνιες, video clip, τα πάντα. Ας υποδεχτούμε τον Κωνσταντά Στεργίου. Σωστά. Όλα σωστά. Κι εγώ. Καλώς ήρθες λοιπόν εδώ και σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι με την παρουσία σου. Για να γνωριστούμε καλύτερα λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε η όλη ενασχόλησή σου με το χώρο της μόδας. Θα σου πω μια τάκα που τη λέω πάντα. Ξεκίνησε σαν βροχή, μα ήταν τυφώνας. Νόμιζε για κανένα χρόνο, μα μοιάζει αιώνας. Δεν ξεκίνησε σαν creative director, ούτε σαν celebrity styling. Εγώ ξεκίνησα σαν μοντέλο. Εξελίχθηκα σε manager μοντέλων σε ένα ελληνικό γραφείο. Χορεύω το βράδυ, άρα έμαθα κινησιολογία από αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένας creative director πρέπει να έχει σφαιρική άποψη σε όλους τους τομείς. Marketing, τηλεόραση, μουσική, styling, make-up, μαλλιά, νύχια, κίνηση, για να μπορεί να δέσει όλο ανάλογα σε μια καμπάνια, σε ένα editorial, σε ό,τι ζητάει ο εκάστοτε πελάτης. Ναι, για να έχεις μια ολιστική έτσι, προσέγγιση. Ακριβώς. Τι είναι αυτό που σε κέρδισε στο χώρο αυτό? Τα φώτα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τα φώτα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο χώρος μας είναι μια γλυκιά καραμέλα. Δηλαδή, όποιος μπει, είναι διαφορετικό απ' έξω και διαφορετικό από μέσα. Εμείς που το ζούμε από μέσα, δεν είναι γλυκιά καραμέλα. Αυτός που το βλέπει, τα βλέπει όλα φαντακτερά, τα βλέπει όλα όμορφα. Μουσική, φώτα, φωτογραφίες. Δεν μπορούν να βγάλουν όλοι αυτές τις φωτογραφίες ή να κάνουν μουσική. Καταλαβαίνεις. Ναι, και θέλει και κόπο και πολλή δουλειά, φαντάζομαι. Θέλει δουλειά. Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, λοιπόν, την οποία έχεις αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια? Δυσκολία. Δυσκολία πάνω σε τι? Στον χώρο της μόδας. Γενικά, ξέρω κι εγώ, επειδή και εγώ σχεδιάζω τους άντες, δεν είναι ούτε ένας εύκολος χώρος. Συνορίζω τις άντες. Α, ναι. Τις έχω δει. δεν είναι ένας εύκολος χώρος, είναι ένας αρκετά κλειστός κόσμος, έτσι, και να μπεις μέσα, πολλές φορές παίζονται και όχι ωραία πράγματα. Θα σου πω, δυσκολίες. Εμένα δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, η τσακωμή, οι φωνές. Αγριάδες. Όλοι ενωνόμαστε μαζί, διαφορετικοί creatives, για να φέρουμε εις πέρας ένα αποτέλεσμα. Είτε μια καμπάνια, είτε ένα editorial, είτε ένα μουσικό video clip. Το αποτέλεσμα θα το δει ο εκάστοτε αναγνώστης. Την ώρα που το γυρίζουμε, δεν χρειάζεται τσακωμή, δεν χρειάζεται φωνές. Όταν ξέρεις τι έχεις να κάνεις πριν, από πριν, το set είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένας creative director αυτό κάνει. Τα πλάθει όλα έτσι, κάνει το mood board, κάνει τη σκαλέτα, το κείμενο. Το διαβάζουν όλοι και πράττουνε. Αυτό που κάνουμε, πράττουμε on set. Εκτελεστικό, έτσι είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, έχεις βουληθεί το look πολλών έτσι, επισήμων. Υπάρχει έτσι μια συνεργασία η οποία ξεχωρίζει εσένα? Θα σου έλεγα την πιο πρόσφατη, τη Μαρίνα Σάτι. Ωραία. Αυτή ήταν η επόμενη μας ερώτηση. Πού είσαστε σένοι συνεργάτες, λοιπόν. Θα συμμετέχει και στην, θα εκπροσωπεί δηλαδή την Ελλάδα στην Eurovision. Εσύ θα επιμεληθεί στο look της? Πρόταση δεν μου έχει γίνει ακόμα. Μαρίνα. Μπράβο. Και αν έπρεπε να το θέλω, δώσουν, θέλω πάρα πολύ να πάω στο Eurovision. Ναι. Το 2019, ως μοντέλο, είχα κάνει την Τάμπτα. Μάλιστα. Στο βίντεο κλίπ της.
Το 2024 θέλω να είμαι και εγώ εκεί. Μαρίνα, άκου. Και θα είσαι, όπως το εύχομαι και το πιστεύω. Αλλά πώς θα τη φανταζόσουνα. Πώς θα τη φανταζόμουν. Ναι, για μια τέτοια περίσταση. Το πρώτο χρώμα που μου βγαίνει είναι το λευκό για τη Μαρίνα. Με details κόκκινο και μαύρο. Okay. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχω πρόταση, χωρίς να έχω τραγούδι, χωρίς να έχω τίποτα. Mm-hmm. Δαντέλα. Mm-hmm. Όχι μπροκάρ. Okay. Δαντέλα full. Τα άλλα δεν μπορώ να πω, γιατί όταν έρθει η ώρα θα το αποκαλύψουμε. Δεν μας εκμυστηρεύεσαι. Εντάξει. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, μου αρέσουν πολύ τα κοντά ρούχα. Μου αρέσουν και τα πολύ μακριά. Mm-hmm. Και με πολύ όγκο. Μήπως μου αρέσουν και τα δύο. Και πώς μπορούμε να τα παντρέψουμε. Μήπως να τα παντρέψουμε. Mm. Μάλιστα, μου αρέσει που είσαι visionary, άλλωστε δεν θα μπορούσε να είσαι και creative director άμα δεν είσαι ένα visionary. Για πες μου, με ποιον καλλιτέχνη έχεις όνειρο να έτσι συνεργαστείς, που δεν έχεις συνεργαστεί. Ελλάδα, εξωτερικό. Και τα δύο. Ο Νίκα Τάνια Μιράτζ. Τάνια, Νίκη Μινάζ. Mm-hmm. Νίκη Μινάζ, είδωλο. Θα ήθελα πάρα πολύ. Μου αρέσει. Ναι. Ice Spice. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλήθεια. Οκ. Okay. Νομίζω έχω διδακτορικό πάνω στο Ice Spice look. Μάλιστα. Από εξωτερικό. Από Ελλάδα. Εδώ είμαστε. Ναι. Καλοδεχούμενα είναι όλα. Ωραία. Τέλειο. Μου αρέσει που είσαι ανοιχτός. Και σου εύχομαι για τη Νίκη Μινάζ και για την Spice. Εντάξει, μακρινό όνειρο. Πολύ μακρινό. Ποτέ μιλάς ποτέ. Δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή και πώς τα φέρνει η τύχη. Okay. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να ασχοληθεί κανείς με το styling στην Ελλάδα? Πολύ εύκολο. Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Δεν θεωρώ ότι έχει κάτι, το οτιδήποτε και να κάνεις, δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Εμείς κάνουμε τα πράγματα δύσκολα. Okay. Ρούχα υπάρχουν, σχεδιαστές υπάρχουν, εισαγωγές υπάρχουν, δηλαδή μπορούμε να φέρουμε πράγματα απ' έξω. Με σωστά emails, σωστές γνωριμίες και όλα γίνονται. Ανοιχτό μυαλό να έχουμε. Μόνο αυτό χρειαζόμαστε. Μου αρέσει ο τρόπος σκέψης σου. Ακολουθείς πάντα πιστά τη μόδα και τις τάσεις ή αυτό πάντα πιστεύεις. Πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος για να είναι στη μόδα και για να είναι στη λάτους πρέπει να ακολουθείς στενά τις τάσεις ή μπορεί και να μην τις κρατήσεις. Οι τάσεις είναι υπέροχες. Mm-hmm. Είναι καταπληκτικές. Mm-hmm. Είναι το τώρα, το ζούμε, το κάνουμε, το αναπαράγουμε. Εμένα μου αρέσει ο καθένας να έχει το προσωπικό του στυλ. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν κάποιος φοράει το οτιδήποτε, το οτιδήποτε και να μην είναι στη μόδα. Mm-hmm. Αν είναι αυτός, είναι ο εαυτός του, θα γράψει τέλεια. Mm-hmm. Θα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Δεν χρειάζεται να λέμε η μόδα, η μόδα, η μόδα, η μόδα. Τι είναι η μόδα? Εμείς κάνουμε τη μόδα. Εμείς δεν γράφουμε τη μόδα. Προφανώς. Κάποιος την έχει γράψει. Άνθρωπος. Trends. Τα trends ποιος θα βγάζει? Ένας, δύο, τρεις. Τα αναπαράγουμε. Γιατί να μην είμαι εγώ αυτός που έχει βγάλει το trend? Ναι. Αυτό συμφωνώ, ότι πολλές φορές νομίζω να μένεις αυθεντικός στο ποιος είσαι και παρά του να προσπαθείς να ακολουθήσεις κάτι επειδή είναι η άποψη της μάζας ουσιαστικά, γιατί αυτό γίνεται. Το θεωρώ πιο αυθεντικό και πιο ενδιαφέρον κιόλας. Γιατί να βλέπουμε όλους ντυμένους με τα ίδια ρούχα. Τους βλέπουμε. Τους βλέπουμε. Δεν κάνουν τη διαφορά όμως. Ναι. Και σίγουρα μερικοί δύο άτομα μπορεί να φοράνε το ίδιο πράγμα, αλλά ο ένας να φοράει αυτό που φοράει και ο άλλος να τον φοράει αυτό που φοράει. Ναι, και πάνω κάτω. Αυτό. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά λάθη που κάνουν στη styling? Λάθη. Τα χειρότερα. Κάνω μόνο λάθη. Δηλαδή, εδώ statement. Δηλαδή αυτό μου αρέσει εμένα, να κάνεις λάθη. Το styling παίζεις, βάζεις πράγματα επάνω. Όσο καλύτερα το δείξεις εσύ, δεν υπάρχουν λάθη. Ναι, γίνεται επιλογή. Κατ' εμέ, κατ' εμέ. Πήγε, ας πούμε, να σου πω ένα tip. Ας πούμε, φοράς ένα φόρεμα ομοιόμορφο με ένα χρώμα. Okay. Λάθος. Με τι θα αυτό φόραγες ένα μαύρο φόρεμα μακρύ? Με τα κούνια. Με τι τα κούνια? Εγώ, ας πούμε, κίτρινα, θα του έβαζα μία κίτρινη κόβα. Ναι, κίτρινα. Κίτρινα. Ναι. Φούξια. Χρώμα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θα πετάξεις κάτι. Ναι. Μπορεί να βάζεις μία καρφίτσα. Άλλο χρώμα. Ναι. Ό,τι το styling είναι μούρλα, είναι τρέλα. Μάλιστα, λοιπόν,
Θα κάνουμε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα με τον Κωνσταντά Στεργή. Επιστρέψαμε λοιπόν και στην παρέα μας έχουμε τον Κωνσταντά Στεργίου και πριν συνεχίσουμε με το παιχνίδι μας, θα σας πω τι θα παίξουμε, θέλω να σας πω ότι... Τέλεια. Ότι για ως και 97% λιγότερο σπάσιμο στις τρίχες και μέγιστη προστασία των μαλλιών, το πρωτόκολλο Metal Detox αποτελεί τον απόλυτο σύμμαχο για λαμπερό χρώμα και υγιή μαλλιά. Για απομάκρυνση των μεταλλικών στοιχείων και αποτοξίνωση των μαλλιών, χρησιμοποιήστε το λάδι ή τη θερμοπροστατευτική Leave-In κρέμα Metal Detox για να ολοκληρώσετε τη ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών σας με το ιδανικό τρόπο. Η L'Oréal Professional Paris λοιπόν θα είναι και ο επίσημος hair sponsor του Mad Walk 2023 by 3Cent. Πάμε λοιπόν να παίξουμε. Θα βλέπουμε ουσιαστικά φωτογραφίες από εμφανίσεις, φωτογραφίες από αγαπημένους celebrities και θα πρέπει να λέμε αν μας αρέσει ή όχι και εσύ σαν στη λίστα πρέπει να μου πεις και τι θα άλλαζες ενδεχομένως. Οκ. Okay. Τέλεια. Είναι pass or smash. Smash είναι γαμάτο. Pass είναι χάλια. Οκ. Okay. Λίλα. Ξεκινάμε με τη Λίλα. Λίλα 30, δεν βλέπω καλά. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ η Γούνα. Που είναι πορτοκαλί. Που είναι πορτοκαλί. Λατρεύω το πορτοκαλί. Σ' αρέσει τα φαντάχτερα. Ναι. Ωραία, καλά κλείνεις. I love Lila Triandi. Ναι, ωραία είναι. Ναι. Και εμένα μου αρέσει αυτό το παλτό. Είναι έτσι σε χρώματα που δεν συνηθίζεται και πολύ cool που το έχει συνδυάσει και με το λευκό από μέσα και από κάτω δεν βλέπω καλά. Φοράει φόρμα, οπότε έχουμε φοράει πάλι φόρμα. Και το... Okay, δεν συνηθίζω να φοράω φόρμες. Μου αρέσει αυτό που βλέπω, μου αρέσει. Ναι. Θα το έκανα πάσο όμως. Κι εγώ συμφωνώ. Sorry, Lila. Πάμε λοιπόν να δούμε Winnie Harlow. Smash. Κι εγώ smash. Από τώρα smash. Smash. Το πράσινο. Μου αρέσει τέλει. Το πράσινο, μου αρέσει το πουκάμισο από μέσα πράσινο. Η γραβάτα πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τα μαλλιά υπέροχα. Μου αρέσουν όλα, πάρα πολύ. Όλα είναι τέλεια και είναι και πολύ καλή. Να πούμε επίσης ότι ντύθηκε για το... Ναι. Ντύθηκε για Halloween, ντύθηκε Prince. Και νομίζω ότι είναι μια πετυχημένη εμφάνιση. Δηλαδή και στιλιστικά πολύ ωραία πετυχημένη εμφάνιση. Δηλαδή και Halloween να μην ήταν. Μια χαρά μπορεί να βγει έτσι. Smash, μπράβο, smash. Winnie. Τον έχουμε αυτό να ξέρει σε κάθε μας παιχνίδι εδώ, γιατί ο Ανδρέας αρχισυντάκτης μας έχει μια ιδιαίτερη λατρεία με τον Μαζονάκη. Τι λες, για πες. Εμένα μου αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει η εικόνα, σαν εικόνα. Οκ. Okay? Ναι, εντάξει. Δεν το λες outfit check. Ωραία η ρόμπα. Ήταν στο σπίτι, λέει το παιδί, κάτσε και έβγαλε μια ρόμπα. Ωραία η ρόμπα. Ναι, μου αρέσει η ρόμπα, αλλά δεν... Δεν έχω να σχολιάσω όμως κάτι. Πας. Δυστυχώς δεν έχω. Πας. Πας. Πάμε να συνεχίσουμε. Αθηνά Economic. Wow, πολύ ωραίο αυτό φοράει. Hot. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Είναι ουσιαστικό ένα δαντελωτό. Είναι φόρεμα ή ολόσημη φόρμα. Νομίζω είναι... Είναι φόρεμα. Οκ. Okay. Πας. Ναι, μου αρέσει αυτή η διαφάνεια. Μου αρέσει hot. Το... Η δαντέλα. Είναι από την κολεξιόν της επίσης. Okay. Ναι. Μ' αρέσει που είναι σε γήινο χρώμα. Mm-hmm. Γίνεται ένα με το δέρμα της. Ακριβώς. Και είναι λες και μια νερά εδώ λίγο. Οπότε είναι smash. Smash. Συμφωνούμε. Πάμε τελευταία. Νταφίνα Ζέκυρη. Ποια είναι αυτή? Τραγουδίστρια στο εξωτερικό είναι. Ποια είναι? Η Ζαφίνα. Η Νταφίνα. Δεν θα πω ψέματα, δεν την ξέρω. Mm-hmm. Μου αρέσει πολύ αυτό που φοράει. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ sexy. Πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ που το έβαζε που κάνει. Το? Το έβαζε. Δηλαδή το ότι είναι... Μπορούμε να δούμε λίγο τη φωτογραφία, παρακαλώ. Η φούστα είναι φαρδιά. Είναι... Μου αρέσει πολύ. Ναι, ναι, ναι. Σαν βάζω. Ναι, ναι, ναι. Σαν βάζω. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο στήθος, mm-hmm. πολύ ωραίο πρόσωπο, τέλεια μαλλιά. Και μου αρέσει μία πόζα backstage. Από κάποιο live της πρέπει να είναι. Προφανώς. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, εδώ τελείωσε το παιχνίδι μας. Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά δίκαιοι και επίκης, ναι.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες και μάθημας σου την παρουσία σου και εύχομαι με την Ονίκα Τάνια, πολύ... Σε αρέσει να το λες όλα. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Okay. Εύχομαι πολύ πολύ σύντομα να συνεργαστείτε και εύχομαι επίσης και να πετύχει και αυτό με το Eurovision. Eurovision. Και να δούμε αν το όραμά σου θα υλοποιηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Λοιπόν, άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Είμαι η Σέμπλε και αυτό ήταν το Mad for Fashion by Vivid. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε πολύ σύντομα.